μία ήλιος, μία βροχή, μία κρύο, μία ζέστη. Για πρώτο θέμα, Triumph Tiger GT Pro. Εντάξει, άνθρωπος είμαι, μπορώ να πάω και εγώ να κάνω την ανάγκη μου. Μοιάζει με το προηγούμενο. Δεν είναι όμως σαν το προηγούμενο. Είναι πολύ καλύτερο, πολύ διαφορετικό και έχουμε να πούμε πολλά. Triumph Tiger 900 GT Pro. Δεν είναι η πρώτη και ούτε και η τελευταία φορά που μιλάμε, παρουσιάζουμε, οδηγάμε, γουστάρουμε στη σέλα της Triumph. Διότι, θα το ξαναπούμε, οι Άγγλοι ξέρουν να φτιάχνουν πάρα πολύ καλές μοτοσυκλέτες και τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις Adventure Travel μοτοσυκλέτες και ειδικά σε αυτή την κατηγορία που τώρα ναι, το νέο Tiger μπορεί πλέον να είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος και να έχει όλους τους άλλους από πίσω του. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά πάμε να δούμε τις πρώτες βασικές διαφορές, γιατί όσοι δεν το καταλάβατε, μιλάμε για το μοντέλο του 2024. Μπορεί να ήμουν καυστικός και να μην άρεσε αυτό που είπα στην αρχή σε πολλούς. Και μάλιστα σε φίλους και ιδιοκτήτες Yamaha Tracer 900 και ειδικά στη Yamaha. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Η Triumph, πρικισμένη με πολλά και ολοκληρωμένη, έρχεται ακόμα πιο δυνατά στην αγορά και περνάει αυτή τη φορά τον ανταγωνισμό. Ας μιλήσουμε όμως για το νέο μοντέλο, γιατί αυτό είναι που είναι το καλύτερο και ας μοιάζει ο λιγοντή με το προηγούμενο και ξεκινάμε με τις βασικές οπτικές διαφορές. Ναι, με την πρώτη ματιά δεν είναι μία άλλη μοτοσυκλέτα. Άλλωστε η Triumph δεν ήθελε να φτιάξει μία άλλη μοτοσυκλέτα, γιατί άλλωστε να αδικήσει τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Κράτησε στη σχεδιαστική γραμμή έτσι όπως ξέραμε την 900 τρικύλινδρη σειρά με το 1-2-3 σειρά ανάφλεξης, ένα κινητήρα που την έφερε πιο κοντά σε χωμάτινες επιδόσεις και διαδρομές. Όμως ας μιλήσουμε για τα εξωτερικά που ουσιαστικά τι αλλάζει. Αλλάζει τούτο εδώ το πλαστικό, το πλαϊνό που έρχεται στο τεπόζιτο, αλλάζει και το μουτράκι εδώ μπροστά που έχει τα δύο προβαλάκια γιατί έχουμε την έκδοση την Pro, που είναι η πλούσια, οπότε εάν δεν είχες Triumph, δεν έχεις δει καλά-καλά τα προηγούμενα 900, ίσως να μην την ξεχωρίσεις. Αν όμως είχες Triumph και σε ενδιαφέρει το μοντέλο, σίγουρα θα καταλάβεις ότι πρόκειται για το φρέσκο, το καινούριο, το πολύ καλύτερο. Τη μυρίστηκαν τη δουλειά οι Άγγλοι και χαρίσανε στον κινητήρα άλλα 8 άλογα ξετρυπώνταστα από κεφαλή, πιστόνια, IMU και κεντροφόρους και οπωσδήποτε και από εξάτμιση. Άρα έχουμε ένα κινητήρα 13 άλογα, πιο δυνατό, αλλά και με περισσότερη ροπή από το προηγούμενο μοντέλο. Δεν τα μετρήσαμε ούτε τα τότε ούτε τα τώρα. Αυτό που έχω να σας πω οδηγικά είναι ότι η μοτοσυκλέτα δουλεύει άριστα, πιο σωστά από το προηγούμενο μοντέλο, με λιγότερους κραδασμούς, λιγότερο βιμπράζ δηλαδή που είχαμε λίγο τι στο προηγούμενο εκεί στα γκρυπάκια. Εδώ δεν έχουμε αυτό το βζζ το ηλεκτρικό που μπορεί να μουδιάζει τα χέρια μας αν δεν φοράμε χοντρό γάντι και επιπλέον έχουμε και πιο απλωτό, όχι κυβότιο, κινητήρα. Δηλαδή, στις 6.000 στροφές έχουμε 150 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα, πιο δυνατή, πιο καλή, πιο ροπάτη και πιο ταξιδιωτική. Yeah.
πάμε να δούμε λίγο τα νούμερα που ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ο κινητήρας παραμένει ο τρικύλινος σε σειρά, με σειρά ανάφλεξη 1-2-3, σας υπενθυμίζω. 888 κυβικά εκατοστά, 222 τα κιλά στο σύνολο με τα 20 λίτρα καυσίμου και η κατανάλωση σύμφωνα με την Triumph είναι 4,7 λίτρα ανά 100, σύμφωνα με εμάς, έτσι όπως οδηγήσαμε τη μοτοσυκλέτα και την ευχαριστηθήκαμε, είναι κοντά στα 5,5 λίτρα ανά 100 και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πέσει λίγο πιο κάτω και φυσικά να ανέβει και λίγο πιο πάνω. Εδώ μιλάμε για την έκδοση GT Gran Turismo, δικαιωματικά. Είναι μια ταξιδιωτική, εκδρομική και παράλληλα καθημερινή μοτοσυκλέτα. Μπορείς να πας παντού και να τα κάνεις όλα. Έχουμε αναρτήσει τη Smart Jochi με μπρόσθια διαδρομή από το πολύ καλό μπροστινό σύστημα που ρυθμίζεται παρακαλώ, στην προκειμένη περίπτωση, και είναι 180 τα χιλιοστά. Πίσω, που οι αναρτήσεις στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ηλεκτρονικές, έχουμε 170 χιλιοστά, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ η Triumph μας έφερε ηλεκτρονικές αναρτήσεις που μπορούν να σεταριστούν μόνες τους όταν θα ανέβει οδηγός και συνεπιβάτης, θα βάλει και τα βαλιτσικά του αν θέλει, ή να τις σετάρεις, να τις ρυθμίσεις εσύ σύμφωνα με τα δεδομένα οδήγησης που θέλεις να αναζητήσεις από το μοντέλο. Στο πλαίσιο των αλλαγών, άλλαξε και το όργανο. Και όχι ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, και το όργανο μας ήρθε από την οικογένεια των 1200, μαζί με το setup και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, βοηθήματα, connectivity και τα σχετικά. Εμένα γενικότερα όλα τα καντράν της Triumph μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί σου δίνουν πολλές πληροφορίες χωρίς να κουράζει το μυαλό και να στρελαίνουν. Μπαίνεις εύκολα και το σετάρεις και παράλληλα πραγματικά η μοτοσυκλέτα αλλάζει και έρχεται στα μέτρα σου, έτσι όπως πρέπει να την οδηγήσεις με ασφάλεια. Βέβαια, αν θέλεις να οδηγήσεις πιο δυναμικά και να πάρεις και τα 108 άλογα, μπορείς να αφαιρέσεις και traction control κτλ. Και να την κάνεις τη μοτοσυκλέτα της πιο παιχνιδιάρικη. Πάμε να δούμε ουσιαστικά σε ποιους απευθύνεται, πώς θα την οδηγήσουμε και τι οδηγικό feedback θα εισπράξουμε και να δούμε παράλληλα και κάποια άλλα facilities, λεπτομέρειες που έχει το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για την έκδοση Pro. Καταρχάς, εδώ μιλάμε για μια ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα παντού. Συνήθως αυτές οι μοτοσυκλέτες γενικού προσανατολισμού δεν μπορεί να είναι πολύ καλές παντού. Μπορούν όμως να είναι καλές. Η Triumph τσιμπάει και κάτι της ακόμα με το Tiger 900. Γίνεται και κάτι της πιο κοντά στο πολύ καλή. Διότι όλα δουλεύουν σωστά. Και εδώ θα σταθώ σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που επηρεάζει ή πιο σωστά αφήνει τη γεωμετρία να μην επηρεάζει αρνητικά τη μοτοσυκλέτα. Είπαμε 180 χιλιοστά διαδρομής εμπρός, 170 χιλιοστά διαδρομής πίσω. Δεν είναι και πολύ friendly για καλό flow στην άσφαλτο αυτές οι διαδρομές, καθώς μεταβάλλουν τη γεωμετρία του συνόλου. Βέβαια, εδώ έχουμε μακρύ μεταξόνιο και 24 κάτι γωνία κάστερ, οπότε μιλάμε για μια αρχικά σταθερή μοτοσυκλέτα γεωμετρικά με ένα άκαμπτο πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα. Πού θέλω να φτάσω? Ότι η μεγάλη διαδρομή των αναρτήσεων κάνουν μεγάλη μεταβολή βάρου στη μοτοσυκλέτα. Εδώ η Triumph έχει φέρει ένα σύστημα που παλιά το ονομάζαμε Integra ή τέλος πάντων συνδυαζόμενα φρένα. Φρενάροντας με το πίσω, φρενάρει και τον μπροστά και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η μοτοσυκλέτα στο φρενάρισμα, στο κόψιμο, πριν από τη στροφή, εκεί που θα είχαμε μεγάλη μεταβολή στις αναρτήσεις, στη διαδρομή των αναρτήσεων και θα είχαμε μεταφορά βάρους πολύ προς τα μπροστά ή πολύ προς τα πίσω, έρχεται και φρενάρει η μοτοσυκλέτα όλοι μαζί, οπότε δουλεύει η μοτοσυκλέτα με μια ομοιογένεια, πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτό όμως, το σύνολο είναι ασφάλτινο, είναι στριτάδικο και εδώ η Triumph πρόσεξε και έφτιαξε και τη θέση του τιμονιού, την έφερε πιο κοντά μας, την έκανε δηλαδή πιο σωστή την Triumph, ό,τι κενά είχε αφήσει από το προηγούμενο μοντέλο, τα οποία κακά τα ψέματα δεν ήταν και τόσο κακά, δεν ήταν και τόσο τραβηγμένα, εδώ δεν τα έχουμε, έχουμε μόνο τα καλά. Αυτό σημαίνει ότι η Triumph και η Tiger 900 ορίμασαν για τα καλά. Αν και το βλέπετε, είστε έμπειροι, θα το πω έτσι για να είναι πιο ολοκληρωμένο. Μιλάμε για την έκδοση GT, που σημαίνει ότι έχουμε χυτές ζάντες, δηλαδή δεν έχουμε ακτίνα, και πίσω είναι 17 ιντζών, ενώ μπροστά είναι 19 ιντζών. Έχουμε και την έκδοση Rally, που έχουμε 21 ιντζών εμπρόστια ζάντα,
και έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαδρομή στις αναρτήσεις. Και επίσης έχουμε και διαφορετικό setup στις αναρτήσεις και πίσω δεν έχουμε ηλεκτρονική ρύθμιση σε ό,τι αφορά ειδικά το ελαττήριο, αλλά ρυθμίζεται με το χέρι με αυτό που λέω και ξαναλέω βρούστινο-βρούστινο. Οπότε έχουμε και μία δεύτερη έκδοση και εμείς επιλέξαμε να οδηγήσουμε αυτό το μοντέλο, γιατί θεωρώ προσωπικά ότι η Tiger 900 έρχεται πιο κοντά σε ασφάλτινους εραστές, σε ασφάλτινους μοτοσυκλετιστές. Και η έκδοση η πιο off-road έρχεται και φεύγει πιο μακριά από τον ανταγωνισμό. Οπότε εδώ, μιας και ανέβηκαν τα άλογα και ήρθαμε ξαναλέω πιο κοντά στη Yamaha Tracer 900, έρχεται να δείξει τα δόντια της με τη 19 ραζέντα πιο καλά. Αεροδυναμική προστασία, πολύ καλή, τα είχαμε δείξει, θα το δείξω άλλη μια φορά. Εδώ το ζηλατινάκι ανεβαίνει τόσο απλά, κατεβαίνει αντίστοιχα εύκολα. Δεν έχουμε την αεροδυναμική προστασία επίπεδου bar breeze που τα αλλάζει όλα, όμως είναι τόσο όσο για να ταξιδέψει και να γράψει εύκολα και πολλά χιλιόμετρα πάνω στη σέλα της, που στην προκειμένη περίπτωση είναι θερμαινόμενη και για τον οδηγό και για τον συνεπιβάτη. Και μην ξεχάσω να πω ότι είναι θερμαινόμενα και τα γκρυπάκια. Να τα και τα facility της έκδοσης Pro. Ακόμα δεν έχει έρθει και δεν ξέρουμε αν θα έρθει και κάποια σταθερή έκδοση στάνταρ τέλος πάντων στην ελληνική αγορά. Εδώ έχουμε και προβολάκια, αφού μιλάμε για το Pro, έχουμε και κάγκελα. Τα έχουμε όλα τέλος πάντων. Έχουμε ένα πλούσιο μοντέλο και θα δούμε και στο τέλος γιατί το λέμε πλούσιο. Γιατί τα πλούσια μοντέλα τα πληρώνεις, άλλωστε είναι για μοτοσυκλετιστές που ξέρουν τι θέλουν. Αφού μιλήσαμε για κινητήρα, να πούμε και δύο λόγια πολύ σύντομα για το κυβότι ταχυτήτων. Πάρα πολύ καλά κλειδώματα. Έχει και shifter. Αν σας πέσει λίγο σκληρό σε κάποιο test drive που θα κάνετε από την αντιπροσωπεία, να ξέρετε ότι ευθύνεται το πολύ καλό quick shifter. Και όταν θέλουμε έτσι πολύ κλακ-κλακ αλλαγές ταχυτήτων, δεν έχουμε αυτό το τύπου ρολόι watch. Έχουμε λίγο περισσότερη διαδρομή λόγω του ότι δουλεύει και το shifter από το αξονάκι που δίνει την εντολή στο κυβότιο και στις φουρκέτες. Εδώ όμως έχουμε και ένα κόφτη στην έκτη, όπως έχουμε δει και στο 1200, δεν το είχαμε πει τότε, τέλος πάντων υπάρχει και εδώ. Στα 208 κοφτάρει το εργαλείο, δεν πάει παραπάνω με την έκτη για λόγους ασφαλείας. Τώρα εσείς άμα θέλετε να πάτε παραπάνω και καλά κάνετε στο κάτω-κάτω, μοτοσυκλετιστές είμαστε, ψάξτε λίγο τη δουλειά εκεί πέρα από την αντιπροσωπεία, μπορεί να υπάρχει και κάποιο setup και να δείτε κάμια 15-20 πλάσ χιλιόμετρα παραπάνω και γιατί όχι, αφού τα πληρώνετε στο κάτω-κάτω και τα άλογα και τα περιφερειακά. Το εργαλείο έχει όλα όσα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη σωστή travel adventure μοτοσυκλέτα και βγάζω το adventure τόσο και δίνω την λέξη και την προσέξη sport. Πολύ σπόρε, παιδί μου, αυτή η μοτοσυκλέτα. Πολύ στριφτερή, αλλά και πολύ σταθερή. Δηλαδή, είναι τρένο μέσα στη στροφή. Μπαίνεις και κάνει... αλλά δεν κουνάει. Είναι τόσο σταθερή που θα μπορέσει να ανοίξει τον γκάζι ακόμα και αν δεν έχει traction control. Βέβαια, πρέπει να δει καλό δρόμο γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τους καλύτερους. Έχουμε τους λίγο καλύτερους σε σχέση με το εξωτερικό. Άρα, μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα που ναι, τα έχει όλα. Έχει και μπρίζα εδώ μπροστά αριστερά από ό,τι βλέπω. Έχει και μπρίζα εδώ κάτω αριστερά από ό,τι βλέπω. Μας είπανε, δεν το είδαμε, ότι έχει και μπρίζα κάτω από τη σέλα. Μπρίζες παντού. Μπορείς να τα φορτίσεις όλα στα ηλεκτρονικά συστήματα. Πολύ ωραία χρώματα, πολύ ψηλή ποιότητα κατασκευής και μια μοτοσυκλέτα που πραγματικά μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψεις, να γράψεις χιλιόμετρα και άμα λάχει να κάνεις και μία δίλευση στο χώμα. Είχα πει δεν θα σας λέω τιμές. Άντε να το πάρει το ποτάμι, θα την πούμε. Βέβαια μπορεί να αλλάξει τιμή, ελπίζω προς τα κάτω. Αυτό είναι αδύνατο σε λίγη πραγματικότητα. Για να το πάρει το πλούσιο, το καλό, αυτό που τα έχει όλα. Προβολάκια, θερμενόμενα, μπρίζες, κάγκελα και σούπα και μούπες. 16.690 ευρώ. Και επιμένω ότι είναι η καλύτερη του ανταγωνισμού. Γιατί για να πάρει την οποιαδήποτε άλλη στον ανταγωνισμό και να κάνει όλα όσα μπορεί να κάνει η κυρία που έχω δίπλα μου. Δεν σας είπα ότι έχει και φρένα της Brembo και μάλιστα η σειρά Stilema, η οποία αν θέλεις να την αγοράσεις ξεχωριστά θα δώσεις 2 με 2,5 χιλιαρικάκια έτσι στο πολύ χαλαρό. Άρα μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα που πραγματικά μπορείς να την εμπιστευτείς και να γράψεις όλα στα χιλιόμετρα και κάθε μέρα αλλά και σε ταξίδια και σε εκδρομές και αμαλάχι να βρεις και ένα στριφτερό κομμάτι και να ταΐσεις τσαγάκι πολλούς φίλους σου που έχουν σούπερ σπορ μοτοσυκλέτες. Αυτά! Τα λίγα τα πολλά. Μας άρεσε πολύ, όπως μας αρέσουν και όλες οι Triumph άλλωστε. Ίσως οδηγήσουμε και παρουσιάσουμε και την έκδοση Rally. Αυτή όμως η μοτοσυκλέτα είναι ολοκληρωμένη. Τα έχει όλα, μας άρεσε και μην χάσετε ένα πολύ καλό test ride από την αντιπροσωπεία.
Έχω αρρωστήσει με την Ντουκατάρα. Ευτυχώς έχει ήλιο και τα γυρίσματα θα γίνουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και σας υπόσχομαι πάρα πολύ ωραία πλάνα. Τώρα όμως, μετά την Triumph, που είναι μοτοσικλετάρα, πάμε να δούμε Vodge AC 525 σε έκδοση Scrambler. Το κεφάλαιο Vodge και 525 έχει ξεκινήσει να απλώνεται και να ξετυλίγεται και εμείς θα μιλήσουμε για την AC 525X και από εδώ και πέρα έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το δικύλινδρο σειρά κινητήρα. Θα φύγουμε λίγο από τη μοτοσυκλέτα και θα πάμε λίγο σε προηγούμενο επεισόδιο στην EICMA που είχαμε δει στο περίπτερο της Vogue ένα ολοκληρωμένο πάνελ μοτοσυκλετών με τον δικύλινδρο εν σειρά 525, ουσιαστικά 494 κυβικά εκατοστά που έχουμε δει στο παρελθόν και από την DSX 525. Εδώ βλέπουμε ότι η Vogue θέλει να τον κρατήσει αυτόν τον κινητήρα φυσικά, αφού τον έχει εξελίξει και μας έχει δώσει πάρα πολλά καλά στοιχεία και τον βάζει σε ακόμα περισσότερες μοτοσυκλέτες. Στο πλαίσιο της δεύτερης παρουσίασης 525, βλέπουμε και ένα νέο μοντέλο από τη Vogue. Advance Classic. Αυτό σημαίνει AC. Μόνο που εδώ έχουμε και το X. Για τους Ιταλούς και για μας είναι η έκδοση Scrambler, η street μοτοσικλέτα με τα πιο off-road στοιχεία. Πριν πάμε στη Scrambler και στο συγκεκριμένο μοντέλο, να πούμε ότι η Vodge ουσιαστικά μέσα από το εργοστάσιο της Longines ανεβάζει πάρα πολύ ρυθμούς παραγωγής και έχει πιάσει το vibe. Και το vibe το έχει πιάσει γιατί ξέρει να ακούει τον καταναλωτή. Φτιάχνει το επόμενο μοντέλο που θέλει αγορά. Έτσι λοιπόν, με το 525 βλέπουμε τη μεσαία κατηγορία να γίνεται ακόμα πιο δυνατή, πάντα με τη δημιουργικότητα από το τεράστιο εργοστάσιο της Longines, και σε δεύτερο χρόνο περιμένουμε φυσικά και τα 900, που είναι ο ίδιος κινητήρας, φοράνε και τα 900 εν σειρά της BMW. Ένα μοτέρ που ουσιαστικά θα μεγαλώσει την εταιρεία και θα μας φέρει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα δυνατότερα, ακόμα πιο πλούσια μοντέλα. Έχουμε μιλήσει για AC στο παρελθόν, μόνο που εκείνο ήταν το πιο στριτάδικο, γυμνό, καθημερινό και όλα τα σχετικά. Εδώ όμως έχουμε μια Scrambler προσέγγιση. Τι είναι Scrambler, θα το πω για άλλη μια φορά. Είναι οι μοτοσυκλέτες που τη δεκαετία 60 και 70, οι μοτοσυκλετιστές τότε δεν είχαν enduro και adventure μοτοσυκλέτες, οπότε παίρνανε τα street μοντέλα και τα κάνανε λίγο πιο χωμάτινα, λίγο πιο ψηλά το τιμόνι, κάνα στρατιωτικό λάστιχο από τις τότε πολεμικές μοτοσυκλέτες, κόβανε κανένα φτερό, αφαιρούσανε κανένα για τα δικά τους δεδομένα περίτω και το κάνανε το θέμα έτσι λίγο Steve McQueen, λίγο σούπα και μούπες. Αυτό ακριβώς είναι και η X. Είναι δηλαδή μια μοτοσυκλέτα στριτάδικη που μπορεί να πάει στο χώμα. Και πόσο μπορεί να πάει στο χώμα, περισσότερο από μια απόλυτα street μοτοσυκλέτα. Γιατί πολύ απλά εδώ έχουμε τροχό εμπρόστιο 19 ιντζών. Διαφοροποιείται από όλα τα άλλα στριτάδικα. Και επίσης έχουμε και ακτίνα. Δεν είναι δηλαδή χιτές οι ζάντες. Φυσικά η Vodge προσέχει και μας έχει ντιούπλες ελαστικά, αλλά και ζάντες για να μην έχουμε αεροθάλαμο έξω, δηλαδή να μην έχουμε σαμπρέλα. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε και θα πάμε και στα ψηφιακά ηλεκτρονικά ότι έχουμε και ένδειξη πίεσης στο πολυόργανο που βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκεται για να τα βλέπουμε όλα. Το πολυόργανο μας έρχεται με τεχνολογία που έχουμε δει και σε πολλά άλλα μοντέλα. Δηλαδή, αλλάζει η φωτεινότητα άμα πέσει ή σηκωθεί το φως του ήλιου. Μας δίνει αρκετές πληροφορίες. Έχουμε connectivity, βλέπουμε κλίσεις από το κινητό τηλέφωνο, βλέπουμε μηνύματα, δεν απαντάμε, αλλά έχουμε τις πληροφορίες που πρέπει να έχουμε και είναι ευδιάκριτη 100% και στο σημείο που πρέπει να βρίσκεται, ώστε να μην χάνουμε την ορατότητα από μπροστά, δεξιά και αριστερά. Πολύ σημαντικό. Αφού άλλαξε η μοτοσυκλέτα, άλλαξε και το τεπόζιτο. Έγινε 19 λίτρων. Πολύ αυτονομία. Αφού η κατανάλωση μένει στα ίδια επίπεδα και με το DSX 525, που είναι ουσιαστικά μέση καθημερινή κατανάλωση και κάτι ακόμα, 4 με 4,5 λίτρα. Όχι ότι δεν μπορεί να κάψει περισσότερο, αλλά σε αυτά τα λίτρα θα κινηθείτε σε καθημερινό περιβάλλον και θα κάνετε όλες σας τις δουλειές.
Αφού λοιπόν έχουμε 19 λίτρα, δεν σας έχω πει την υποδύναμη, έτσι. Τα έχουμε πει όμως άλλα 5,25. Είναι 47,6 άλογα στις 8.500 στροφές. Έχουμε και ένα συνολικό βάρος με γεμάτη τη μοτοσυκλέτα, 182 κιλά. 10 κιλά λιγότερα από αυτά που είναι το DSX. Συνυπάρχει το DSX στη συνείδησή μου, γιατί ουσιαστικά είναι το πιο δημοφιλή μοντέλο στην ελληνική αγορά. Και βλέπουμε μοτοσυκλέτες που θα έπρεπε να πουλήσουν στην ελληνική αγορά, γιατί έχουμε μικρές αποστάσεις. Για παράδειγμα, από Αθήνα μπορείς να πας μέχρι το Λαύριο, μέχρι τα Βίλια, να κάνεις καθημερινή μετακίνηση. Είναι πιο δυναμικές, πιο φιλικές και χαρίζουν, κατ' εμέ τουλάχιστον, περισσότερη οδηγική απόλαυση, γιατί αισθάνεσαι τον αέρα. Ναι, βλέπω εδώ η Βότζ έχει βάλει και ένα ζελατινάκι. Δεν ξέρω αν κάνει, δεν κάνει κάτι. Πάντως, σαν εικόνα, σαν όψη, δίνει ακόμα κάτι της από την έξτρα σκραμπλεριά που έχει αυτό το μοντέλο. Η μοτοσυκλέτα σε μέγεθος δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε μικρή. Μην κοιτάτε τώρα που την έχω βάλει πιο ψηλά από μένα για να φαίνεται έτσι πιο μεγάλη. Στην πραγματικότητα είναι μια μικρόσωμη μοτοσυκλέτα και δεν θα δεχτεί εύκολα δεύτερο συνεπιβάτη για εκδρομές, πόσο μάλλον για ταξίδια. Για καθημερινή χρήση μετακίνηση είναι καλή. Για να βάλει στο συνεπιβάτη και μπράβο στη Βότζ που είπαμε ότι έχει αυτιά και ακούει, που έβγαλε εκείνο το ύφασμα, τέλος πάντων το κάλυμα που είχε στο AC, την πιο απλή έκδοση, που θα τη δούμε μέσα στο 24 να έρθει και σαν 525, και έβαλε έτσι ένα αντιολισθητικό που τώρα έχει γεμίσει με νερά. Τώρα, πόσο scrambler και off-road μπορεί να είναι μια καθημερινή γυμνή μοτοσυκλέτα γενικής χρήσης, αυτό είναι ένα ερώτημα που πραγματικά έρχεται να μπει στο wannabe και στο μοντέλο το οδηγικό που θέλουμε να έχουμε στο σύνολο και όχι σε μια λειτουργική πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν τη 19 ραζάντα, έχουμε την ακτίνα και έχουμε και διαδρομή αναρτήσεων 150 χιλιοστά, που σημαίνει ότι αν βρούμε ένα χωματόδρομο, αν μη τι άλλο, θα τον περάσουμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Σε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή, ας πούμε. Ελπίζω να τελειώσει η παρουσίαση πριν έρθει κανένας κεραυνός και μας κάνει κάρβουνο. Η θέση οδήγησης στη μοτοσυκλέτα είναι καθημερινή, εύκολη και πραγματικά ακόμα και ένα μεγάλο σώμα να βάτει, μέχρι ένα 80. Γιατί σε πολλά από τα σχόλιά σας έχω την ερώτηση, είμαι ένα 80, ένα 82, μπορώ να ανέβω? Ναι, μπορείς να ανέβεις εδώ. Και μάλιστα έχει και απλωτή θέση για τα πόδια. Δηλαδή κατεβαίνουν χαμηλά τα μασπιέ και ψηλά το τιμόνι. Οπότε ο αναβάτης, ο 1,80 που λέγαμε, θα δεχτεί μια φιλική θέση από το Watch και δεν θα τον κουράσει για πολλά χιλιόμετρα. Είναι και καλή σέλα, είναι και πολύ καλές οι αναρτήσεις για την κατηγορία, με ένα μπροστινό σύστημα 41 χιλιοστών σε διάμετρο. Δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, είναι βέβαια ανεστραμμένο, οπότε έχουμε πιο μεγάλη τη μονοπλάκα και του δίνεις μια πιο στιβαρή αίσθηση. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε και να σταθούμε είναι ότι έχει σωστή λειτουργία, δηλαδή οι αναρτήσεις δουλεύουν σωστά, όχι στιφά, όχι πολύ μαλακά, όχι διεκπεραιωτικά. Έχει δηλαδή μία προσέγγιση προς το comfort που μπορείς όμως να πιέσεις τόσο όσο, χωρίς η μοτοσυκλέτα να έχεις την αίσθηση ότι πάει να δεθεί κοτσίδα. Για τα φρένα, αυτό που έχω να πω είναι το ίδιο και με την DSX 525, δηλαδή πολύ καλό κύκλωμα, πολύ καλές δαγκάνες, πολύ καλή τρόμπα, όμως θέλουμε λίγο καλύτερα τα κάκια. Βέβαια, σε συνθήκες έτσι που είναι τώρα βρόχινες και τα λοιπά και δεν θα μαστιγώσουμε καλά τα φρένα, δεν θα έχουμε πρόβλημα με το τακάκι, ούτε αν οδηγήσουμε πιο γρήγορα, αλλά ένας πιο απαιτητικός αναβάτης, γιατί κακά τα ψέματα, σε αυτές τις μοτοσυκλέτες πλέον ανεβαίνουν και πιο έμπειροι οδηγοί. Εκεί ένα πιο σκληρό, πιο μεταλλικό τακάκι καλύτερης ποιότητας, τέλος πάντων, θα μας δώσει ένα τουλάχιστον 60-70% καλύτερο φρενάρισμα. Η Vodge δεν έχει αφήσει στην τύχη της την ποιότητα κατασκευής. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βαφή. Δυστυχώς, σε αυτή την έκδοση έχουμε στην ελληνική αγορά, ίσως και στην παγκόσμια, μόνο αυτό το ανθρακή χρώμα που ξέρω ότι σε πολλούς αρέσει. Αλλά
ίσως να ήταν πιο ωραίο να το βλέπαμε και σε ένα λευκό, έτσι ένα διαμαντή χρώμα, να έδινε ακόμα μεγαλύτερο όγκο και να ήταν λίγο πιο κλασίκ το σύνολο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και οι πωλήσεις στην ελληνική πραγματικότητα σε αυτά τα μοντέλα, και όχι μόνο στη Vodge, είναι περιορισμένες. Ο Έλληνας αναβάτης, έχουμε πει, αρέσκεται πιο πολύ στις adventure travel μοτοσυκλέτες, άσχετα αν τα κυβικά δεν είναι για να κάνεις πολλά ταξίδια και να τις υπερφορτώσεις, αλλά όλο αυτό το look με τα fairing και τις ψηλές λατίνες τραβάνε πιο πολύ τον Έλληνα καταναλωτή. Εγώ θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι αυτή η μοτοσυκλέτα είναι πιο λειτουργική και πιο απολαυστική από οποιαδήποτε άλλη μοτοσυκλέτα της κατηγορίας που υπόσχεται πολλά ταξίδια και πάρα πολλά χιλιόμετρα σε εθνική οδό. Ποιο είναι το τερέν της? Φυσικά το ορεινό επαρχιακό κομμάτι. Το στροφιλίκι, το flow, θα παίξεις. Έχει πολύ καλή αίσθηση, πολύ γρήγορη αλλαγή μεταφοράς βάρους, δηλαδή αλλάζει γρήγορα πορεία μοτοσυκλέτα, πραγματικά με το κλείσιμο του ματιού. Μπορείς να μπεις βαθιά μέσα στη στροφή, γιατί βοηθάει η θέση οδήγησης. Δεν θα τη χαρακτήριζα σπορ τη μοτοσυκλέτα σε καμία περίπτωση, όμως μπορείς να έχεις το κάτι της που θα σου δώσει αυτή τη μαγεία της οδηγικής απόλαυσης. Για το χωματόδρομο, νομίζω τα είπαμε. Μία απλή διέλευση θα σε κάνει έτσι να νιώσεις κάπως ότι έχεις ένα σκράμπλερ. Δεν είναι όμως αυτός ο προορισμός. Για το δικάβαλο, για καθημερινή χρήση, δεν είναι κακή. Θα μεταφέρεις την καλή σου, θα μεταφέρεις την κακή σου, θα μεταφερθείς με ένα φίλο σου να πας στη δουλειά σου, να πεις τον καφέ σου, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι το μοντέλο που θα πεις ανέβα και πάμε μία βόλτα για τα επόμενα 500 χιλιόμετρα ένα πανέλα και να το ευχαριστηθούμε. Νομίζω ότι έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και προσανατολισμό. Αναβάτες όλων των ηλικιών και φυσικά για αυτούς που έχουν και δίπλωμα Α2, αφού ανοίξει την κατηγορία διπλωμάτων Α2, καθώς είναι 47,6 άλογα, και σε δεύτερο χρόνο και για νέους που θέλουν να ξεκινήσουν να μπουν στο μαγικό κόσμο της μοτοσυκλέτας, αλλά και παλαιότερους και ωριμότερους μοτοσυκλετιστές που θέλουν καταρχάς μια ελαφριά μοτοσυκλέτα, με καλή ποιότητα κατασκευής, με σωστό οδηγικό προφίλ και να κάνουν ό,τι κάνανε και με την πολύ μεγαλύτερη αλλά και πολύ παλιότερη η μοτοσυκλέτα που είχαν, χωρίς να τους πει πουθενά όχι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου πω ότι την ερωτεύτηκα, αλλά μου άρεσε πολύ. Είναι μια μοτοσυκλέτα που θα την έπαιρνα για καθημερινή χρήση και για να κάνω έτσι μικρές, ευχάριστες, χαλαρές βόλτες και να απολαύσω μοτοσυκλέτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κοινό της και σε αυτό το κοινό πρέπει να απευθύνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Η Vodge κάνει το επόμενο βήμα. Μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε μια τεράστια γκάμα και όλη αυτή η γκάμα ουσιαστικά σιγά σιγά να εξελίσσεται πάντα στο πλαίσιο και στα θέλω του καταναλωτή. Μπράβο λοιπόν στη Vodge, μπράβο στην ελληνική αντιπροσωπεία που κρατάει χαμηλά την τιμή και θα πούμε ποια είναι αυτή, και ένα τεράστιο μπράβο στο τεράστιο εργοστάσιο της Longines που φτιάχνει καλές, ολοκληρωμένες και σωστές μοτοσυκλέτες. Και για να κλείσουμε, να πούμε και την τιμή. Αυτή τη στιγμή, στην ελληνική αγορά, στην ελληνική πραγματικότητα, εν έτη 2024, είναι στις 5.955 ευρώ. Εσείς δεν έχετε παρά να φοράτε τον εξοπλισμό σας, να απολαμβάνετε το κάθε χιλιόμετρο, να στέβεστε τον εαυτό σας, να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή. Έχω οδηγήσει και αν έχω οδηγήσει μοτοσυκλέτες και μοτοσυκλέτες. Αυτό που δεν έχω καταλάβει και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μεγάλοι ήρωες, είναι το πώς κάθονται οι συνεπιβάτες στη σέλα μιας μοτοσυκλέτας. Και τους πάει βόλτα ένας οδηγός που μπορεί να πηγαίνει και γρήγορα. Όπως και να έχει. Είτε είστε οδηγός, είτε συνεπιβάτης, να φοράτε πάντα τον εξοπλισμό σας, να προσέχετε στον δρόμο, να έχετε τα μάτια σας 14 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ίδια μέρα και την ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα.